σήμερα εδώ στο Κερατσίνι. Είμαστε σήμερα εδώ που τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το μακρύ χέρι του συστήματος ενάντια στη νεολαία και στους εργαζόμενους, η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, έναν αντιφασίστα καλλιτέχνη. Και αυτό το στιγερό έγκλημα μας ξαναθύμισε ότι ο φασισμός έρχεται απαράλλακτος από το σκοτάδι του παρελθόντος και ρέει μέσα του το αίμα της ιστορίας. Στα χνάρια του Παύλου Φίσα που στάθηκε όρθιος ως το τέλος, βαδίζει σήμερα ένας ολόκληρος λαός που στέκεται όρθιος ως το τέλος, διεκδικώντας το δίκιο του, διεκδικώντας να απαλλαγεί από τα βαρύδια του χθες που μας κρατάνε κολλημένους στη λάσπη. Στέκεται όρθιος στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική προκοπή.